παρουσιάσω και τη Μαρία. Η Μαρία είναι υπάλληλος του Σύλλογου Εγγυαζομένων Δωματίων. Επιλέχθηκε, πιστεύω, με διαφανή τρόπο. Δηλαδή, μαζέψαμε 6-7 βιογραφικά μετά από μια ανακοίνωση που έκανε ο Σύλλογος Εγγυαζομένων Δωματίων. Είχε τα περισσότερα προσόντα. Απασχολείται με τετράωρη απασχόληση από τις 9 μέχρι τις 1 και στοιχίζει στο Σύλλογο περίπου τα μισά από ό,τι στήχιζε η προηγούμενη γραμματιακή υποστήριξη και με ασφάλιση. Είναι πτυχιούχος, μιλάει δύο ξένες γλώσσες, κηρύσσεται υπολογιστές. Συνοπτικά λοιπόν, σας λέω, αυτοί που έχουν μέχρι 5 δωμάτια εγγράφονται στον ΟΓΑ. Αυτοί που έχουν από 6 έως 10 δωμάτια σε όλη την επικράτεια, δεν παίρνουν δηλαδή πλέον πληθυσμιακά κριτήρια όπως έδιναν κάποτε για τα Γιάλωνα, για τον Ελληνικό κλπ. Θα εγγράφονται στον ΟΑΕ υπό την αίρεση, δεν θα εγγράφονται δηλαδή, εάν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα ή είναι συνταξιούχοι άλλου ασφαλιστικού φορέα. Όπως επίσης δεν θα εγγράφονται και αυτοί που είναι γραμμένοι στο μικρό αγροτικό και αγροτικό εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕ. Από 11 δωμάτια και πάνω είναι υποχρεωτικό όλοι να είναι στον ΟΑΕ. Τώρα, εδώ κατά περιπτώσεις έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τους νέους ασφαλισμένους που όταν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα. Αυτό όμως είναι γενικότερο σε όλα τα επαγγέλματα και όχι μόνο για τα εγγυαζόμενα δωμάτια. Εγώ τι θέλω να σας, αν θέλετε να σας επισημάνω. Το διάστημα ανάμεσα στα 6 έως 10 δωμάτια, αυτά τα δωμάτια. Δεν λέει όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μικρό αγροτικό εκμεταλλεύσεων. Από πού μπορεί να δει κάποιος, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις για να γραφτεί κάποιος στο μικρό αγροτικό εκμεταλλεύσεων, δηλαδή θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Από πού μπορεί να το δει αυτό, αν είναι όντως έτσι. Είτε από τον ΠΚΠΕ, μπαίνοντας δηλαδή στο ίντερνετ, όπου υπάρχει η κατάσταση των μελών, είτε από το συνεταιρισμό του, είτε από το λογιστή του. Οπότε, αν είστε εκεί εγγεγραμμένοι, ουσιαστικά απαλλάσσεστε και είσαστε και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ή έχετε δικαίωμα ασφάλιση στον ΟΓΑ, δεν έχετε υποχρέωση να είσαστε ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Για τους συνταξιούχους. Είναι σαφές στον νόμο ότι απαλλάσσονται, εφόσον λένε συνταξιούχοι ή ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα. Ο συνταξιούχος όμως είναι υποχρεωμένος από άλλες διατάξεις να ενημερώσει τον ασφαλιστικό του φορέα για αυτό που πρόκειται να κάνει, γιατί ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο υπάρχουν είτε μειώσεις στη σύνταξη είτε αναστολή ανάλογα με το τι ποσό σύνταξης λαμβάνει. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα πραγματικό που θα πρέπει ο καθένας από εσάς, ανάλογα με την δικαιότητα που έχει, να το συζητήσει με τον ασφαλιστικό του φορέα, με τον ληστή του, με τον δικηγόρο του, δεν ξέρω πού απευθύνεστε, για να μπορέσετε να το λύσετε. Επ' αυτού. Έχουμε καμία ερώτηση, κάτι, διευκρίνηση. Πιστεύω ότι όταν εμείς αναλάβαμε, δεν είχαμε μητρώο μελό. Βαδίσαμε με βάση αυτούς που ήρθανε και ψηφίσανε. Και από εκεί και πέρα με καταστάσεις, με κάποια σήματα που πήραμε από τον προηγούμενο σύλλογο, κοιτάμε να φτιάξουμε τα μέλη μας. Ήδη έχουμε φτιάξει ένα μηχανογραφημένο αρχείο μελών, δηλαδή όπως πάει τώρα και βγάζει καρτέλες πέρα του συστήματος της ΕΔΕ, έχουμε δημιουργήσει και εμείς ένα δικό μας αρχείο, όπου εκεί θα έχουμε τα τηλέφωνά σας, θα έχουμε το email σας, θα έχουμε fax, οτιδήποτε έχετε, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να μην έχουμε κάνει μια κρίση. Γιατί τώρα μπορεί κάποιος να τους ειδοποιούμε για κάποια πράγματα και κάποιος άλλος να μην τους ειδοποιούμε. Γιατί δεν τους έχουμε. Ήδη ενημερώσαμε τα μέλη μας και κάποιους τους εξυπηρέτησε ο σύλλογος με ένα πολύ μικρό κόστος για τις αιτήσεις του ΟΓΑ που έγιναν για το πρόγραμμα του τουρισμού. Ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει και ένα πρόγραμμα μέσω του ΟΑΕΦ, του Παλαιού Εντατικής Εστίας. Και γι' αυτό, μόλις θα έχουμε σχετική ενημέρωση, θα ενημερώσουμε και εσάς και τις προϋποθέσεις και το πώς μπορείτε να συμμετέχετε. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τους υπόλοιπους για πρώτη φορά, με τους υπόλοιπους συλλόγους
της πόλης και προσπαθούμε την συνεργασία αυτή της πόλης εδώ και Άγιου Νικολάου, έτσι, γιατί και με τη Συλλογή Νικολάου έχουμε συνεργασία και προσπαθούμε να επεκταθούμε και περισσότερο σε όλη τη Βόρεια Ελβετία. Ήδη την Παρασκευή έχουμε κλείσει ένα ραντεβού με κάποιους που ενδιαφέρθηκαν, οι άνθρωποι από μόνοι τους από το Πευκή, που θέλουν και αυτοί να βοηθήσουν. Δεν είμαστε. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε ως κέντρο μεν την Ελλησό, αλλά πρέπει να συμπάρξουμε όλοι μαζί. Αν δεν συμπάρξουμε όλοι μαζί και αν το δούμε όλοι μαζί, πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά, αντί να ανεβαίνουμε δυστυχώς το πηγαίνουμε προς τα κάτω. Ομάδα επικουρική, τουλάχιστον στον τομέα της διαφήμισης, και αν είναι δυνατόν νέοι άνθρωποι να συσταθεί που να βοηθάει το διοικητικό συμβούλιο. Γιατί κατά ψέματα, δύο-τρεις άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής όλης της προσπάθειας, δημιουργήσαμε και μία ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας είναι υποκατασκευάστηκε, εντάξει, απλά μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Γιατί θεωρούμε σημαντικό ότι θα πρέπει τουλάχιστον τα μέλη μας, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό κόστος, να μπουν στην ιστοσελίδα. Όταν εμείς πήγαμε στο Φεστιβάλ Τουρισμού Θεσσαλονίκης, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Εμείς, σαν συλλόγους, δεν μπορούμε να λειτουργούμε ως πράκτορες. Δηλαδή, δίνουμε το τηλέφωνο του συλλόγου, δίνουμε την ιστοσελίδα του συλλόγου. Από εκεί θα μπει, γιατί ήταν φεστιβάλ κοινού, πέρασαν 70.000 κόσμος. Θα μπει λοιπόν στην ιστοσελίδα τη δική μας και μέσα από εκεί θα επιλέξει και το κατάλληλο. Ή όταν θα πάμε να μιλήσουμε με ένα, ξέρω, με ένα πρακτορείο, δεν θα πάω. Δεν μπορείς να το κάνεις τώρα στο πρακτορείο, επειδή είμαστε μικρή δυναμικότητα σχεδόν όλοι. Θα πρέπει να ουσιαστικά να φαινόμαστε όλοι. Δηλαδή να πούμε ότι έχουμε 400 Ελλήνες, να καταδείξουμε τελικά πόσοι είμαστε σαν μέλη. Είμαστε καταταγμένοι, τώρα δηλαδή με το αρχείο που θα κάνουμε, δηλαδή έχουμε τόσα καταλήμματα 4 κλειδιών, τόσα 3, τόσα 2 κλειδιών, τόσα 1 κλειδιού και μπορούμε να προσφέρουμε αυτό εμείς σε εσάς. Τι μας δίνετε εσείς, δηλαδή τι θέλετε εσείς από εμάς, τι τιμές μας δίνετε για να έχουμε μια συνολική παρουσία. Δηλαδή ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να πάει. Δεν καταψέματα, γιατί είμαστε μικροϊδιοκτήτες. Ενημερώσω μόνο γιατί ίσως να μην το γνωρίζετε ότι πλέον το ίντερνετ έχει γίνει όπως η κατσαρόλα στην κουζίνα. Είναι απαραίτητο. Εντάξει, δεν είπα όχι. Τώρα, επειδή και δεν είπα όχι γιατί έγινε αυτό. Επειδή ο κύριος Δημητρίου ανέφερε κάτι, ναι. Και για να μην γίνεται σύγχυση μεταξύ μας και αρχίζουν οι παγωμάτες. Σωστά το ανέφερε. Πολύ σωστά το ανέφερε ο κύριος Δημητρίου. Να σας πω όμως κάτι. Εγώ μένω στην Αθήνα, υποτίθεται, ωραία, δεν είμαι διψιώτησα, δεν έχω καμία σχέση με την Ελλησό. Θέλω να πάω με την οικογένειά μου και να νοικιάσω μια γκαρσονιέρα. Εάν μπω σε ένα site το οποίο θα έχει μόνο hotels, δηλαδή ξενοδοχεία και θα μου προσφέρουν μόνο πρωινό, θα πω, α, δεν μου κάνει αυτό, ας ψάξω να βρω τις γκαρσονιέρες. Άρα, πατώντας γκαρσονιέρες, θα με οδηγήσει σε ένα άλλο site, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι το δικό μας το site και αφορά μόνο γκαρσονιέρες και διαμερίσματα. Καταλάβατε. Αν τα βάλουμε όλα στο κυρίου Δημητρίου ή αν συμπτύξουμε το νοικιαζομένο δωματίο μαζί με τον ξενοδόχο, ο οποιοσδήποτε χρήστης που θα επισκεφθεί το συγκεκριμένο site θα βρει έναν αχταρμά. Μια διαφήμιση την ώρα, αυτό που βλέπετε το δίλεπτο, στο 50 ευρώ, σύμφωνα με καιρό, 50 ευρώ την φορά. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν βάλουμε κι εμείς λίγο το χέρι στην τσέπη μας, θα σταματήσουν όλα αυτά. Αυτό είναι το ένα. Την άλλη, όμως, εγώ ήθελα να ξέρω και τι πίεση ασκείται σε άλλους φορείς ή στο Δήμο. Στο Δήμο, να σου πω εγώ, μετά από το θέμα, τι είπα για την πίεση. Είναι σίγουρα να μαθαίνω στο ότι κάνω μια σύλλογη εδώ. Νομίζω ότι είμαστε με απόλυτη συνεργασία, δεν πάει για κανένα μόνο. Διότι εγώ δεν θα αισθανόμουν σαν δήμαρχος άνετα, αν έγινε έξω ο κόσμος και έλεγε ότι δεν συμμετέχει σε μια προβολή του Ελλησού. Είναι πάλι ένα ποσό σαν ή να οδηγούμε πλέον τους πελάτες προς το υδροαναλωτήριο του ΕΟΣ. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια από κοινού να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λεωφορείο
κινείται μέσα στην πόλη για να μπορεί να παίρνει από διάφορα σημεία της Ελληνικού τους πελάτες για να τους μεταφέρει το γραφείο. Ευχαριστώ. 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 Ξενοδόχων, επαγγελματικό, συντροφραπευτήρια και άλλα για το θέμα του πολιτικού καταστήματος, το οποίο μεταφέρθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου, που αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν ανήκει στην ΕΤΑΔ την εταιρεία που είχε συστήσει ο ΕΟΤ. Άρα μπορεί είτε να παραχωρηθεί με μορφή μίσθωσης μακροχρόνια, είτε να πουληθεί. Αλλά επειδή υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αποφασίσαμε να προχωρήσει να προβούμε σε ένα διάβημα στο Δήμο, να κινητοποιηθεί και εκείνος, γιατί ουσιαστικά οι πηγές της Ελλήψου βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο. Αν παραχωρηθεί αυτό, εννοείται θα παραχωρηθούν και οι πηγές, που αυτό σημαίνει ότι εάν φτιαχτεί κάτι που θα είναι για πολύ υψηλά εισοδήματα, δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται τα εγκριζόμενα κομμάτια που οι πελάτες τους πάνε εκεί και πιθανόν να συναστερηθούν και στην διαχείριση του διαβατικού νερού τα υδροθεραπευτήρια τα απ' έξω, το νερό που παίρνουν από εκεί. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά το 80% της πόλης που περιφέρουν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Ήδη έχει βγει ένα ψήφισμα, κοινό ψήφισμα των φορέων με τον Δήμο. Έχει οριστεί από τον Δήμο, πήρε ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Ορίστηκε ένας δικηγόρος με υπό την εποπτεία του Άγγελου Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι από εδώ, που ξέρετε νομίζω, για να υποβληθεί προσφυγή μέχρι 24 έκτου, γιατί μέχρι τότε υπάρχει η δυνατότητα, να μην πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά η διαχείριση όλο αυτού να είναι στο Δήμο, στους τοπικούς φορείς και σε τοπικούς φορείς και σε συνεργασία αυτή να δώσουμε ένα πλάνο του πώς θα αξιοποιηθεί. Εμείς ήδη είμαστε σε διαβούλευση, αν θέλετε, και ψάχνουμε μέσω πανεπιστημίου και συνεργατών να κάνουμε μία μελέτη για να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό έτσι που να προσελκύει κόσμο γενικότερα και τον εξωτερικό κλπ. Αλλά παράλληλα να βοηθάει και την τοπική οικονομία. Επάνω υπάρχει μία εικόνα. Μισό λεπτό για να δείξω όσο δυνατόν πιο ολόκληρη. Λοιπόν. Και έχει ένα σύνθημα. Προσπάθησα να βρω ένα σύνθημα το οποίο να αντιπροσωπεύει όλους. Να είναι κάτι το οποίο να αντιπροσωπεύει τους νέους και να μπορούν να καταλάβουν τη μεγαλύτερη ηλικία. Θεωρώ λοιπόν ότι το Ελλήψος και Έμινες με την έννοια το Έμινες που χρησιμοποιούν οι νέοι, το δηλαδή θα σου αρέσει, όπως επίσης και με την έννοια των μεγαλύτερων, το ότι θα μείνει στην Ελλήψη.